Δυστυχώς, πολλοί ποδοσφαιριστές και πολλοί παράγοντες δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα τεχνικό. Και το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα, είναι μια διασκέδαση. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Δεν μπορεί το 2009 να πηγαίνουν και να χτυπιούνται διαιτητές, να χτυπιούνται παράγοντες, να χτυπιούνται ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας και εμείς, σαν ΕΠΣ, αλλά και οι παράγοντες, κυρίως των σωματείων, και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, ότι δεν μπορούμε να φερόμαστε μέσα στο γήπεδο έτσι. Είναι αδιανόητο. Όποιος δεν μπορεί να κρατήσει τα νεύρα του, να μείνει σπίτι του. Αν ο κύριος Γιαλούρης έχει κάτι συγκεκριμένο που για μένα είναι βαρύ αυτό που λέει, και έχει κάτι συγκεκριμένο για στημένες διαιτησίες. Για τις εκλογές που αναφέρεται πίσω της ΕΨΧΙΟΥ που... Εκεί είναι αλλονού Παπαβαγγέλη. Εγώ δεν μπλέκομαι στις εκλογές. Εγώ λέω για το αυτό η ομάδα που είναι στους διαιτητές. Τη στιγμή που έχω την ευθύνη και ως αρχιδιαιτητής, θα τον παρακαλούσα πολύ, αν όντως υπάρχουν τέτοια φαινόμενα στημένων διαιτησίων που παίζονται πίσω από την πλάτη μου, διότι σε πληροφορώ, εγώ είμαι από το 70 στο σύνδεσμο, τέτοια πράγματα δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μου. Αν επέφταν στην αντίληψή μου, να είστε σίγουροι όλοι, και το έχω δηλώσει επανειλημμένως, ότι εγώ θα σηκωνόμουν άφουγα. Δεν, ούτε στο χαρακτήρα μου είναι, ούτε μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Το λοιπόν, όταν βγαίνει ένας όμως παράγοντας μιανού ιστορικού σωματείου και λέει ότι υπάρχουν στημένες διαιτησίες, πρέπει να διευκρινίζει.